terror, Maga. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Είμαστε εδώ σήμερα με ένα unboxing βίντεο με μερικά πραγματάκια που πήρα από τη Hand House. Βέβαια φτάσανε αργά, εγώ τα ήθελα λίγο νωρίτερα, αλλά λόγω του ιού τώρα λίγο πολύ έχουν καθυστερήσει όλα. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πλανάκια τα οποία τα ξέρουμε, είναι γνωστή από μίμηση, τα έχω δουλέψει, τα έχω χίλιο δουλέψει και δουλεύουν εξαιρετικά. Όταν τα είχαμε δει εμείς στο κανάλι, μου είχαν στείλει τα πρωτότυπα, δεν είχαν ούτε αγκίστρια, δεν είχαν τελειοποιηθεί τα βαψίματα. Απλά μου είχε στείλει τότε μερικά για να τα δοκιμάσω, να τα τεστάρω ότι δουλεύουν. Όχι απλά δουλεύουνε, βγάλαμε και ψάρια με αυτά. Λοιπόν, για ποια λέω, είναι πλανάκια για το LRF, παιδιά. Έχει και για το spinning, αλλά εγώ θα σας πρότεινα πιο πολύ τα πλανάκια του LRF. Σας θυμίζει κάτι? Δεν ξέρω, σας θυμίζει κάτι. Λοιπόν, ας το πάμε με βάση το μέγεθος. Παίρνω το πιο μικρό που λογικά είναι στα 3 γραμμάρια. Ναι, είναι 2,7 εκατοστά στα 3 γραμμάρια. Είναι το χρώμα 003. Χρωματάκι σαρδελέ. Όμορφο, ρεαλιστικό. Παιδιά, έχει τέλεια κίνηση. Είναι πραγματικά φοβερά. Σε σχέση είναι από μίμηση. Εντάξει, δεν θα πω από τι και πώς. Όποιος θέλει, ας το γράψει στην περιγραφή. Και τώρα έρχονται μαζί με ασιστάκια πάνω, δεμένο, με τις τρεσούλες του και μαζί με σαλαγιά. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Από τη μία πλευρά έχει τις εγκοπές του που κάνει ωραία κίνηση, κόκκινο ματάκι εννοείται. Γενικώς πολύ καλή λεπτομέρεια στη βαφή και πολύ όμορφη κατασκευή. Το ίδιο βέβαια το πήραμε και στα 5 γραμμάρια, 3,2 εκατοστά, ίδιο χρωματάκι. Επίσης, γενικώς δεν πήρα περίεργα χρώματα αυτή τη φορά. Όταν τα είχα πρωτοπάρει, μου είχαν στείλει τότε και πορτοκαλί και έτσι πιο περίεργα χρωματάκια, τα οποία τα δούλεψα, δουλεύουνε. Αλλά τώρα που παρήγγειλα, επειδή έχασα αρκετά και ήθελα να έχω για να τα χρησιμοποιήσω, πήγα μόνο στα πιο ρεαλιστικά. Απλά για να πέσω μέσα, εξάλλου έχω και από τα επώνυμα αρκετά, οπότε δεν χρειάστηκε να πάρω πολλά από αυτά σε περίεργους χρωματισμούς. Μικρό ασιστάκι, φαίνεται πολύ καλά δεμένο. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω αν θα το εμπιστευτώ πλήρως, αλλά με τη σαλαγκίτσα δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Εξάλλου είναι LRF. Χαλαρώνουμε λίγο το φρένο, εάν μας παίρνει εννοείται, και κάνουμε τη δουλίτσα μας. Και στα 5 γραμμάρια επίσης πήρα και το ροζ μπλε, άλλο χρώμα που είχε κάνει πραγματικά σφαγές. Καλά, η συσκευασία τους κλασικά είναι μια χαρά, δεν έρχονται χτυπημένα, δεν έρχονται ραζουνισμένα, είναι πακεταρισμένα πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάξτε και αυτό, ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα. Ροζ μπλε με χρυσό μαγουλάκι, το συγκεκριμένο έχει πράσινο ματάκι, δεν έχει κόκκινο, αλλά εντάξει, δεν μας ενοχλεί αυτό. Και αντίστοιχα, στα 5 γραμμάρια πάλι, έχω πάρει και το ασημί. Γενικώς, 5 και 7 γραμμάρια δουλεύω περισσότερο. Και ο μόνος λόγος είναι ποιος, ότι στα 3 γραμμάρια, πέρα από το ότι πολλές φορές αργεί να πατώσει, είναι πιο δύσκολο να το χειριστείς σε, άμα έχει ρεύματα ή αέρα, αλλά πέρα από αυτό παίρνεις τα μικρά ψάρια συνέχεια, δηλαδή παίρνεις συνέχεια κοκαλάκια τόσα και δεν είναι κάτι που το ήθελα, οπότε παίζω συνήθως με 5 και 7 γραμμάρια. Οι βαφές τους είναι μια χαρά, τρισδιάστατα λέπια, όπως δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην κάμερα, απ' την άλλη πλευρά έχουν και βουλίτσες. Κόκκινο ματάκι για το συγκεκριμένο και προσωπικά δεν είχα πρόβλημα. Τώρα, άμα νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξετε τις σαλαγγές, μπορείτε να τις αλλάξετε, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ θέμα και έχω βγάλει και μεγάλα ψάρια με τις σαλαγγές τους. Και μετά πάμε στα 7 γραμμάρια, στα 4 εκατοστά, ανεβαίνουμε λίγο σε μέγεθος. Άλλο ένα μέγεθος που έχω πάρει πολλά ψάρια και έχω πάρει και περίεργα ψάρια στο συγκεκριμένο πλανάκι. Λοιπόν, βλέπετε. Ασιστάκι με τρέσες, όμορφες, ειρηδίζοντες, για να προκαλούν τα ψάρια πολύ εύκολα. Και 7 γραμμάρια χρώμα σαρδέλας, άλλο ένα ρεαλιστικό χρωματάκι. Εντάξει, έχω μια μανία να τα παίρνω όλα ρεαλιστικά, ενώ ξέρω ότι και μου έχει συμβεί κιόλας τα ψάρια να μου βαράνε πάρα πολλές φορές μόνο σε χρώματα αντίδρασης.
έχω τη μανία και τη μούρλα να τα παίρνω όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Να τη, και η σαρδελίτσα μας. Το συγκεκριμένο το έχετε δει να το δουλεύω πάρα πολλές φορές. Έχω πάρει και λιθρίνια, έχω πάρει και κοκάλια, έχω πάρει και λιτσομελάνουρα αρκετά. Έχω χάσει λαβράκια, έχω πάρει και μικρό λαβράκι με αυτά. Γενικώς είναι ένα πλανάκι το οποίο, τι να σας πω, και το αυθεντικό, αλλά και αυτό το τα έχω δουλέψει, μου δουλέψανε μια χαρά. Η μόνη τέτοια είναι ότι λόγω του ότι έχουν και ασίστ και σαλάκια πιάνονται συχνά κάτω και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που στράφηκα στο να τα παραγγέλνω από Κίνα. Βέβαια στη συλλογή μου έχω αρκετά επώνυμα και λίγο πονάς όταν τα χάνεις, αλλά αξίζει παιδιά τον κόπο. Τώρα, μία επιφύλαξη, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει το ασιστάκι τους, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω τώρα, αλλά σαν πλανάκι έχω το άλλο που το έχω σχεδόν ένα χρόνο, ενάμιση, και το δουλεύω συνέχεια, σχεδόν σε κάθε ψάρεμα με το LRF, και δεν είχα ποτέ πρόβλημα να ξεβάψει, να φύγει μπογιά ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι πολύ πολύ ποιοτικά, βλέπετε. Αυτά μου βγήκαν γύρω στα 18 ευρώ όλα μαζί και είναι 6 πλανάκια. Εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβά άμα το σκεφτείτε. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά και αξίζει τον κόπο. Σας το λέω με σιγουριά, έχουν βγει πολλά πολλά ψάρια και έχει πολλά πολλά χρώματα. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Δεν θα σας κουράσω, σύντομο, απλό και ωραίο. Το link θα είναι κάτω στην περιγραφή, να πάτε να πάρετε ό,τι σας αρέσει, αν σας αρέσει. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe, πείτε και στους φίλους σας, μπορεί να θέλουν κάτι να δουν και αυτοί. Σκοπός μας είναι να κάνουμε το χόμπι μας φθηνά, οικονομικά και με ποιοτικά πράγματα. Value for money πράγματα. Δεν χρειάζεται πάντα να έχουμε το πιο ακριβό. Έτσι, άμα δεν το βαστάει η τσέπη μας, τώρα αν μπορούμε, γιατί όχι. Οπότε, εγώ είμαι εδώ για σας, να τα τεστάρω, να τα βλέπω, να τα δοκιμάζω και να κάνω μερικές προτάσεις. Λοιπόν, όλα τα links στην περιγραφή λοιπόν. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε από τις σελίδες μου Facebook, Instagram, είναι όλα και αυτά κάτω. Μπορείτε να στείλετε μια ερώτηση στη σελίδα στο Facebook, ας πούμε, να σας απαντήσω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και όπως λέμε πάντα, καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.